Κλεοπάτρα μου, καλημέρα. Καμπούλια. Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Θα το χοντρίνουμε το παιχνίδι, έτσι, Γιώργο. Γιατί θα βάλουμε την Τραγιάννα Ανανία στο παιχνίδι. Μία συνέντευξη που έδωσε στο YouWeekly και στο Γιώργο Κακογιάννη. Μιλάμε για, όχι ποταμός τώρα, Ριάκη, όχι λισός και τα λοιπά. Μιλάμε για Αμαζόνιο. Μία λέξη. Καίγεσαι. Καίγεσαι πραγματικά. Διότι δίνει τίτλους αβέρτα. Ναι. Ξεκινάμε λοιπόν να δούμε τι είπε στο Γιώργο Κακογιάννη. Είπε καταρχάς, αν μπορούμε να δούμε την κάρτα, αλλιώς θα τα λέω εγώ. Είπε ότι στη ζωή μου βρέθηκαν μπλεγμένες ιστορίες και θυελώδεις έρωτες. Ήμουν σε σχέση με κάποιον που είχε άλλες δύο κοπέλες παράλληλα με μένα. Αυτός δεν μπερδεύονταν. Συμβαίνουν αυτά. Όλο αυτό βέβαια το εστιάζει στο ότι μεγάλωσε βλέποντες σειρές του Χριστόφορου Παπακαλιάτη. Οπότε και πώς το κατάλαβαν αυτές οι ιστορίες. Θα σου πω πώς το κατάλαβαν. Πήγε μια μέρα στο σπίτι του να του κάνει έκπληξη. Ναι. Αυτός ήταν στο σπίτι με μία από τις άλλες. Και έκανε αυτό την έκπληξη. Και περίμενε. Μία από τις άλλες. Ειδοποιούν εκεί... οι δυο μαζί και την τρίτη να έρθει. Γιατί εδώ πρέπει. Τελικά αυτές οι τρεις γίνανε καλύτερες φίλες. Δεν το έχουμε δει σε ταινία, ναι, αυτό να γίνεται. Τελικά δεν μας υπεχώρησε από τον κύριο Ισπέκ. Προφανώς χώρισε. Παρόλο που λέει ότι ο ίδιος μέχρι και την τελευταία στιγμή το αρνιόταν ότι είμαι και με τις τρεις σας. Τι έλεγε, δεν είναι αυτό που νομίζει. Ναι, δεν είναι αυτό που νομίζει, το κλασικό. Όλο αυτό όμως η ίδια το δικαιολογεί ότι έτσι θεωρεί ότι είναι οι ερωτικές σχέσεις, γιατί μεγάλωσε βλέποντας σειρές του Χριστόφορου Παπακαλιάτη. Ευχαριστώ. Η Τραγιάννα μπορεί να αναφέρεται σε μια περίοδο της ζωής της που ήταν 18-19 χρονών. Τι γιατί είναι αυτό, τι σχέση. Δηλαδή, ξέρεις, στα 18 θα είναι άλλες με άλλες δύο, ενώ στα 25 δεν μπορεί να είναι άλλες με άλλες δύο. Αλλά είναι άλλο παιδί μου στα 30, σου να έχει μια σοβαρή σχέση και να. Αλλιώ ψάχνει τον άνθρωπο. Γιατί σοβαρή σχέση και να άλλες δύο σοβαρές παράλληλα. Είναι τέρατα με, και οι μεγαλύτεροι τέρατα κάνουν και μία πες και δύο και Κατερίνα τρεις. Μου. Καλέ, εδώ έχουμε και δύο γάμους, δύο σπίτια, δύο χρόνια. Εμείς πάμε και κοιμόμαστε, Ελένη μου. Η Τραγιάννα πάντως πολύ ωραίο κορίτσι και πολύ μ' αρέσει και που πικάρει κατά αυτό. Πικάρει ρε παιδί μου, δηλαδή έχει μια πρόκληση ωραία σε αυτά που λέει. Δεν θα σε βρω ποτέ στο θέμα γυναίκα εσένα. Δηλαδή εκεί που μου φαντάζει συντηρητικός, εκεί ενθουσιάζεσαι με κάτι που είναι. Θεωρώ εγώ ότι είναι λίγο πιο έξαλλο για τα γούστα σου. Πάμε παρακάτω. Πάμε λοιπόν παρακάτω να δούμε τι είπε. Τι είπε. Είπε ότι αρχικά στις σχέσεις μου μπορεί να είμαι χορτάτη, αλλά συναισθηματικά δεν έχω χορτάσει. Πρώτη φορά ερωτεύτηκα πραγματικά πέρσι. Είδατε. Είναι αυτό που λέει ο Θάνος Ασκητής. Ότι παιδιά, το σημαντικότερο πράγμα σε μια σχέση είναι το συναισθηματικό δέσιμο και όχι το σαρκικό δέσιμο. Καλά, αυτό που... με αυτόν τον άνθρωπο που ήταν πέρσι και την ολοκλήρωση συναισθηματική δεν χώρισε. Χώρισε, ναι. Αλλά θεωρεί ότι ήταν ο πρώτος. Γιατί πόσο χρονών είναι. Ήταν πολύ συναισθηματικά καλά και δεν σαρκικά, κατάλαβε. Η Τραγιάννα πόσο χρονών είναι. Τι σημασία έχει, δεν έχει ηλικία. Κοίτα, η Τραγιάννα δεν έχει ηλικία. Είναι μερικοί άνθρωποι που δεν έχουν ηλικία. Πόσο χρονών είναι. Η Τραγιάννα είναι έννοια. Δεν έχει ηλικία. Η Τραγιάννα με αυτά που λέει. Είναι έννοια, δεν είναι απτό πράγμα. Δεν είναι κάτι. Είναι θέμα ηλικία το αν θα σε χορτάτο συναισθηματικά. Είναι θέμα να έχει πετύχει τον κατάλληλο άνθρωπο να σου δώσει άλλο. Ναι, περνά καλά. Χαιρόμαστε για μένα χαρά. Είναι και θέμα ηλικία, Δημήτρη. Διότι προφανώς μαθαίνει και τον εαυτό σου καλύτερα. Και με αυτά που μας έλεγε χτες ο Θάνος Ασκητής, μαθαίνει τον εαυτό σου καλύτερα. Ωραία. Πάμε στο επόμενο θέμα. Καλύτερα. Στο επόμενο, η Τραγιάννα μιλάει για το bullying που υπέστη όταν ήταν στο σχολείο. Αυτό σοβαρό, σοβαρευτή. Γιατί λέει έτρωγα bullying, γιατί ήμουν ομορφούλα και ελεύθερο πνεύμα. Οι άλλες με ζήλευαν. Τι το σχολείο μου ήταν για απαγόρευση κανονικά. Ήταν λάθος όλο το εκπαιδευτικό σύστημα. Ωραία. Λέει όμως. Δεν στη ωραία που τα λέει όμως. Δεν στη ωραία που τα λέει. Γιατί μην μου πείτε ότι δεν πέρασε από κανένα στο μυαλό ότι ήταν λάθος όλο το εκπαιδευτικό σύστημα που ζήσαμε. Αυτό που το σοβαρεύεις. Περίμενε, σου έχω συνέχεια. Ήμουν πολύ δημοφιλής. Είχα πολλά αγόρια και τους είχα όλους ευχαριστημένους. Γι' αυτό ήρθε το κάρμα και μετά ισορρόπησε. Εγώ καταλαβαίνω τι λέει. Έμεινες με το χαμόγελο. Εγώ πάλι συγγνώμη που είμαι λίγο πιο βλάξ, δεν καταλαβαίνω τι λέει. Λέει ότι εγώ προσπαθώ να μην καταλάβω. Ήτανε τους είχα όλους ευχαριστημένους. Εγώ προσπαθώ να μην καταλάβω. Τι ακριβώς εννοεί. Εννοεί ότι ήταν φίλη της, ότι ήταν πολύ δημοφιλές κορίτσι. Ήταν φίλη της τα αγόρια και έκανε παρέα με τα αγόρια. Και ήταν χαμογελαστή, έπαιζε μαζί τους, δηλαδή. Ήταν ένα κορίτσι. Δηλαδή, Ελένη, όχι, όχι, να το κάνουμε λίγο. Κάποιος, τι σημαίνει έπαιζε μαζί σου. Να σου πω εγώ τι σημαίνει. Το μυαλό μου δεν πήγε στο φλερτ. Παιδιά, και να σε φλερτάρει κάποιο. Τώρα, όταν φλερτάρει μια ωραία γυναίκα. Αγαπέτε το φλερτ σε όλο το σχολείο. Όταν φλερτάρει μια ωραία γυναίκα, δεν περιμένει οπωσδήποτε να έχει καρπού αυτό το φλερτ. Και μόνο που θα σου χαμογελάσει και θα σου μιλήσει ευγενικά. Θα σου δώσει τη σημείωση στο μάθημα που δεν ήρθε. Θα σου δώσει το σκονάκι. Ήταν επαναστατικό πνεύμα από το σχολείο. Δηλαδή, στα 16 θυμάμαι μια συνέντευξη εδώ στο Πίπλα, αν δεν κάνω λάθο, και πει ότι είχε ξηρήσει
όλο το κεφάλι. Δηλαδή, δεν το σε σχολείο. Μα λέει και πώ θέλει τον άντρα η Τραϊάννα για να το κλείσουμε το θέμα Τραϊάννα, γιατί δεν μπορώ. Μοιάζω. Ναι. Περίμενε, πριν το κλείσει, θέλω να σου πω ότι η Τραϊάννα το γύρισε στο τραγούδι. 13 Μαρτίου ξεκινάει με την Πάολα και τον Κουρκούλη στο θέατρο. Ήταν και στο Θεσσαλονίκη. Ήταν και στη Θεσσαλονίκη. Εγώ δεν το ξέρω αυτό τώρα. Και διαβάζω, α πούμε, ότι πλέον θα αφοσιωθεί στο τραγούδι, λέγοντα όμω για τι σχέσει τη, λέει. Έχοντα δει πω είναι μια σχέση που υπάρχει σεβασμό και ηλεκτρίνηση, σκέφτηκε πω θα ήταν καλό να έχει και ηρεμία στην προσωπική σου ζωή. Και τι απαντάει η Τραϊάννα. Τι απαντάει, τι απαντάει η Τραϊάννα, παιδιά. Παιδιά, τι απαντάει η Τραϊάννα, δεν απαντάει η Τραϊάννα. Δεν απαντάει η Τραϊάννα. Παιδιά, μισό λεπτάκι, θα το βρω. Είδα ότι μπορώ να το κάνω για ένα συγκεκριμένο διάστημα μέχρι 7 μήνες. Δεν μπορώ πολύ. Αυτό συνέβη και στην προηγούμενη σχέση μου που ρώτησες, Γιώργο, αν χώρισαν. Ναι. Όταν βλέπω ότι δεν εκφράζομαι όπως θα ήθελα και έχω στο πίσω μέρος του μυαλού μου ότι πρέπει να φερθώ με συγκεκριμένο τρόπο, αυτό μου δημιουργεί κόμπους και δεν νιώθω καλά. Πάντα είχα την αυτογνωσία ότι δεν μπορώ να είμαι αφοσιωμένη σε κάποιον εκτός κι αν εκείνος τρέχει με ραγδαίες ταχύτητες για να είμαστε στο ίδιο βαγόνι. Αλλιώς θα πρέπει ο ένας να πάρει το εξπρες και ο άλλος τον καρβουνιάρι. Καταλαβαίνετε πώς θέλει τον άντρα. Η Τραϊάννα θέλει να είναι μέσα στο βαγόνι. Η Τραϊάννα θέλει να είναι μέσα στο βαγόνι και να τρέχει με την ταχύτητα του τρένου. Μα και ο άλλος θα τρέχει απ' έξω να το έχει βγει η γλώσσα. Παιδιά, υπάρχουν άνθρωποι που το μυαλό τους. Δεν κατάλαβες πάλι τι λέει. Αυτό λέει. Που το μυαλό τους τρέχει τόσο πολύ και γενικώς. Ζουν τα πράγματα όμορφα, γρήγορα, σε βάθος, ναι. Και κάποιοι άλλοι πάνε από πίσω ασθμένοντας. Άμα τον έχω ασθμένοντας από πίσω, τι να τον κάνω. Α, διαλέξω με την γλώσσα απ' έξω. Πάμε σε άλλο θέμα. Δεν έκοσα με την. Παρακαλώ πάρα πολύ, πάμε σε επόμενο. Δεν αντέχω άλλο, θέλω να πάμε στο επόμενο. Και αυτό δεν αντέχει τους Έλληνες άντρες. Επιτρέψτε μου λίγο. Θα σου το πω. Δεν αντέχει τους Έλληνες άντρες, γι' αυτό πάμε στη Χαρά Παπάπου. Και αυτή δεν αντέχει. Και σε αυτό έχει δίκιο που λέει για τους Έλληνες άντρες όμως. Και είναι πολύ ωραίο να το πεις αυτό. Θέλεις να το πω, αγόρι μου. Αυτό, ακούστε τι λέει για τους Έλληνες άντρες, που έτσι είναι η πραγματικότητα, όπως την περιγράφει η κοπέλα. Άπαπα, δεν σε πιάνω σήμερα. Δεν ταιριάζω με το μέσο του Έλληνα. Όταν, για παράδειγμα, συναντώ Αμερικανούς στην Ελλάδα, μια χαρά με φλερτάρουν. Ο Έλληνας είναι το κακομαθημένο αγόρι από την ομάδα του. Που δεν θα σηκωθεί ούτε για να πάρει το πυρούνι να φάει. Θα περιμένει να του το φέρει η γυναίκα. Ναι. Ελάχιστη είναι η κυνηγή. Μάλιστα. Ωραία. Και γι' αυτό θέλω να πω, επειδή είναι η ίδια γυναίκα που γίνεται σύντροφος και μετά γίνεται μητέρα, μην το κάνει αυτό όταν γίνεται μητέρα, γιατί θα το λουστεί κάποια άλλη μετά που θα είναι σύντροφος. Ωραία, λοιπόν.